Και να πάμε να αλλάξουμε λίγο, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο διεθνές πεδίο. Πεδίο, να φύγουμε λίγο από τα δικά μας. Να πάμε λίγο. Θα μας μεταφέρεις, Κορίνα Γεωργίου, είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα βρεθούμε πολύ κοντά στα σύνορα, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, στην βορειοδυτική Τουρκία, στο Τσανάκαλα συγκεκριμένα, το οποίο επίσης έχει παραδοθεί στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μια πολύ μεγάλη δασική περιοχή βρίσκεται υπό πυρηνοκλειό, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως βλέπουμε και στις εικόνες που μεταδίδονται από τα μέσα Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 9 χωριά, όπως αναφέρουν οι αρχές. Να σας πω ότι ανεστάλλει και η θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά των Δαρδανέλειων, ακριβώς λόγω αυτής της πυρκαγιάς. Και μάλιστα έμειναν και εγκλωβισμένα και κάποια πλοιάρια στο συγκεκριμένο σημείο. Να πούμε επίσης ότι, όπως ενημέρωσε, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, υπάρχουν 54 άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα αναπνευστικά, 48 εκ των οποίων παραμένουν νοσηλευόμενοι. Οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετώπισαν τα αναπνευστικά προβλήματα. Βλέπουμε και τις εικόνες. Πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και εκεί. Ναι. Περίπου 420 πυροσβέστες καταπολεμούν τις φλόγες. Ό,τι βλέπουμε στη χώρα μας, το αντιμετωπίζουν και οι γείτονες. Ακριβώς. Είναι και πολύ κοντά. Αυτή πραγματικά είναι και μια αποτύπωση ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Κοινά. Βλέπεις δηλαδή σε αυτό το, πλάνο. Ότι σημαίνει στο Τσανάκαλε, αντιστοίχως το αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Αλεξανδρούπολη. Τι συνέβη και σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, όλο το καλοκαίρι, πόσες χώρες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες μένονται. Βλέπετε και οι άνθρωποι εδώ ξαγρυπνούν επίσης, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση.